Με τις πλέον ευχάριστες αναμνήσεις αποχαίρετα ο Ολυμπιακός Βόλου το 2010, μια χρονιά που σημάδευσε τη σύγχρονη ιστορία του Βολιώτικου Συλλόγου. Η άνοδος στη Super League μετά από 20 χρόνια είναι αναμφίβολα το κορυφαίο γεγονός, αλλά και η καλή πορεία στο πρώτο γύρο της Super League δεν περνάει απαρατήρητη. Και αυτή τη στιγμή ο κύριος Δολυφάκης, η διοίκηση του παιχνιδιού, πρωταθλητής για τον 2009-2010, πρωταθλητής Β' Εθνικής, ο Ολυμπιακός Βόλου, πρωταθλητής Β' Εθνικής, ο Ολυμπιακός Βόλου. Το συγκρότημα του Σάκη Τσιόλης, το έτος που ολοκληρώνεται σήμερα, άφησε πολλές υποσχέσεις για το μέλλον, ικανοποιώντας ακόμα και τους πιο δύσπιστους φιλάθλους της ομάδας. Προς αυτή την κατεύθυνση δουλεύουν όλοι στο ποδοσφαιρικό τμήμα, αφού παρά το γιορτινό των ημερών οι υποχρεώσεις τρέχουν. 5 ημέρες μετά την είσοδο του 2011, οι Ερυθρόλευκοι θα φιλοξενήσουν τον Πανιόνιο στην έναρξη του δευτέρου γύρου του πρωταθλήματος. Και φυσικά η νίκη αποτελεί τον πρώτο και μοναδικό στόχο παικτών και τεχνικής ηγεσίας. Η προετοιμασία συνεχίζεται με καθημερινές προπονήσεις και χωρίς ρεπό, ενώ στα μεταγραφικά η ομάδα βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της πρώτης μεταγραφής για τη χειμερινή περίοδο. Ο Τινίσιος Τιχάνι Μπελαΐντ, που στο παρελθόν απασχόλησε τη Σκόντα Ξάνθη, απομένει να ανακοινωθεί και επίσημα από την Ερυθρόλευκη ΠΑΕ, ώστε να αποτελεί και τυπικά μέρος του Ερυθρόλευκου ρόστερ. Ο Μπελαΐντ είναι 23 χρονών και μέχρι πρότινος αγωνιζόταν με τη φανέλα της Σλάβια Πράγας. Πέρασε με επιτυχία τα εργομετρικά τεστ και εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τη Βολιώτικη ΠΑΕ. Ο Τινίσιος Μέσος, με ικανότητα στο σκοράρισμα, ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από την Paris Saint-Germain, στη συνέχεια βρέθηκε στην Ίντερ και αργότερα καθιερώθηκε στη Σλάβια Πράγας, όπου πραγματοποίησε 64 συμμετοχές, πετυχαίνοντας 15 τέρματα. Μάλιστα, έχει χρηστεί και διεθνής, αφού έχει φορέσει 19 φορές τη φανέλα της εθνικής ομάδας της χώρας του, πετυχαίνοντας και 3 γκολ.